Αυτές οι πατάτες είναι φυτευμένες τέλος Νοέμβρη, έτσι. Είναι οι πρώιμες πατάτες, έχουν περάσει όλα τα κρύα, όλο το χειμώνα. Η παραγωγή δεν είναι πολύ μεγάλη, κυμαίνεται γύρω στους 2,5 τόνους περίπου το στρέμμα. Οι τιμές είναι αρκετά ικανοποιητικές, όπως ξέρετε και εσείς, 60 λεπτά οι χοντρές και 40 οι υψηλές. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά μέχρι το τέλος. Η ποιότητα είναι δεδομένη, δεν μπορούμε να βγάλουμε πατάτες χωρίς ποιότητα. Έτσι, σας έχω πει άλλες φορές, η ποιότητα δεν έχει σχέση με το μέγεθος. Μπορεί μια πατάτα να είναι μεγάλη σε μέγεθος και να μην είναι ποιοτική, γιατί είναι σκασμένη, γιατί είναι πράσινη στην άκρη, γιατί είναι παραμορφωμένη. Έτσι, μπορεί να μην είναι σωστά καλλιεργημένη βάσει των κανόνων που θεσπίζει η πολιτεία για την ορθή καλλιέργεια της πατάτας. Εκεί έγκυται η ποιότητα, δεν έγκυται η ποιότητα στο μέγεθος μόνο. Εκεί είναι μια συνισταμένη πολλών παραμέτρων. Τα πράγματα προς το παρόν είναι πολύ θετικά. Δεν ξέρουμε τώρα τι πιέσεις θα δεχτούν οι πατάτες από τις εισαγόμενες. Εδώ οι δικές μας είναι πολύ λίγες. Η αγορά δεν έχει ελληνικές πατάτες. Κάποιες πατάτες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι από τη Θερμοκήπια, τα οποία τελειώνουν έτσι, την περιοχή της Ηλίας και της Αχαΐας. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει.